Η Μεσσηνία κατά δήλωσή της έχει 200 συνεταιρισμούς. Μου λένε όμως τώρα ότι δεν είναι 200, είναι 180 περίπου πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί. Από αυτούς τους 180 πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς εγγράφησαν στο Μητρό 55. Από τους 55 που εγγράφησαν, οι 9 έχουν κερδοφορία. Οι 28 έχουν ζημιές. Οι 18 δεν έχουν δηλώσει καν κύκλο εργασιών. Αυτή είναι η 55. Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η εικόνα που δηλώθηκε. Μπορεί να μην είναι έτσι και να συμφωνήσω ότι υπάρχουν ίσως και άλλοι συνεταιρισμοί. Οι 55 δεν είναι όλοι μέλη της Ένωσης. Οι 55 μπορεί να μην είναι και όλοι μέλη της Ένωσης. Σωστό, σωστό. Μπορεί να μην είναι και όλοι μέλη της Ένωσης. Γιατί η καταγραφή στο Μητρό δεν λέει, η Ένωση δήλωσε ότι έχει 180 πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς. Εάν αφαιρέσουμε λοιπόν τους 55, οι περισσότεροι είναι ανενεργοί συνεταιρισμοί. Αυτοί λοιπόν οι ανενεργοί συνεταιρισμοί κάποια στιγμή, τώρα, πριν από αρκετό καιρό ενδεχόμενα έπρεπε να έχουν κλείψει, να έχουν τελειώσει. Θα το κάνουμε τώρα. Αποφασίζουμε την μετατροπή σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό. Βάσει του άρθρου 19, παράγραφος, αν δεν κάνω λάθος, 3, δια της συμφωνεύσεως των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών. Όσοι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί θέλουν και θέλουν ούτως ή άλλως οι επάνω από 100 πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί σφραγίδες, γιατί αν δεν συνενωθούν δια της απορροφήσεως να τελειώνουν με τα αφημί τους και με τα περιουσιακά τους στοιχεία, θα πάνε σε καθάριση με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και από εκεί και πέρα, οι ενεργοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι έχουν κύκλο εργασιών, έχουν αυτόνομη πορεία, μπορεί να εγγραφούν στο νέο μεγάλο συνεταιρισμό της Μεσσηνίας, κάνοντας χρήση του ποσοστού το 3%. Με το 3% μπορεί να γράψει, εάν η Ένωση γράψει παραδείγματος χάρη 1.000 μέλη, φυσικά πρόσωπα, με την απορρόφηση των συνεταιρισμών, μπορεί να γράψει 30 πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς μέλη της για να συνεργάζεται μαζί τους. 30 ενεργούς συνεταιρισμούς δεν έχει αυτή τη στιγμή η Ένωση για να γράψει. Είναι λιγότεροι. Μπορεί δηλαδή να κάνει χρήση και αυτού του δικαιώματος. Πρέπει να πούμε, για να δώσουμε ένα καινούριο αίμα στο συνεταιριστικό κίνημα, ότι πέρα από τα μέλη που αυτοδίκαια γράφονται των συνεταιρισμών, μπορούν να έρθουν και να εγγραφούν, και προτείνω εδώ, όπως λέω και σε όλες τις γενικές συνελεύσεις, να έχουν προτεραιότητα αυτοί που εδώ και χρόνια έχουν σχέσεις με το συνεταιρισμό, δίνουν προϊόντα, αγοράζουν εφόδια, αλλά δεν ήταν ποτέ μέλη. Αυτούς τους ξέρει η Ένωση. Τους ξέρουν τα υποκαταστήματα της Ένωσης. Πρέπει να τους καλέσουν και με ιδιωτική πρόσκληση. Να τους πούνε, ελάτε, μπείτε μέσα σε αυτό το νέο ξεκίνημα που κάνουμε τώρα. Η Ένωση ασθενεί ακριβώς επειδή δεν λειτουργεί με την οτροπία και την φιλοσοφία που λειτουργούν οι πρωτοβάθμιοι ενεργοί συνεταιρισμοί μας, να μην πω ονόματα, από τους Κακαλιάς, ο μεγαλύτερος, μέχρι τον τελευταίο που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το Ιβέρνος. Εάν είχαμε όλοι μας αυτή τη φιλοσοφία, η Ένωση θα λειτουργούσε άψογα. Όμως, αυτό δεν γίνεται. Δυστυχώς, τα μέλη μας δεν είναι πελάτες μας. Ή μάλλον οι πελάτες μας που θα έπρεπε να είναι ενδυνάμει μέλη μας, οι πελάτες μας είναι ευκαιριακοί, περνάνε από την Ένωση να ρωτήσουν την τιμή, πώς έχει το λίπασμα, πώς έχει το λάδι, για να πάνε στο διπλανό μαγαζί να κάνουν τον ταραβέρι τους. Και σε αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπεύθυνα είναι τα διοικητικά συμβούλια που μας έχουν διοικήσει τόσα χρόνια. Και όπως και η χώρα έχει φτάσει σε αυτή την αισχρή κατάσταση που είμαστε σήμερα, έτσι και η Ένωση με τα συσσωρευμένα προβλήματά της.